Yo, yo, yo! Τάκι Τσάν εδώ. Κάτι μάλλον δεν έχει ρολάρει στη φάση όπως το περιμέναμε, γιατί είχαμε φτιάξει ένα event όπου ο κόσμος είναι εκεί και περιμένει. Πανέρχομαι. Yo, yo, yo! Λοιπόν, ξανά, γεια σας, εδώ. Σας περιμένω λιγάκι να μπείτε όλοι μέσα, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να πούμε μερικές ιστορίες με τον θρύλο, τον Αντρέα Μαρνέζο. Λοιπόν, όπως είπα πριν, για κάποιο λόγο δεν δούλεψε το link έτσι όπως το φτιάξαμε για να γίνει το live, αλλά ίσως το φτιάξουμε από την επόμενη φορά. Λοιπόν, πρέπει να ήταν, πάμε πάλι πίσω στις χρονιές, γυρνάμε πίσω, πρέπει να ήταν γύρω στις στο 98, να ήταν 97-98, εκεί πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν ακριβώς με το που είχαμε κάτι κυκλοφορήσει εμείς σαν ζωντανή νεκρή και... Συγγνώμη λίγο... Αποκρύψε λέει... Μπομ, δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Λοιπόν... Ήτανε, ναι, λοιπόν, εκεί γύρω στο 97-98 προς Πάσχα, κάτι τέτοιο από ό,τι θυμάμαι, όπου ο Αρτέμις MC από τους TXE μας είχε κάνει μια γνωριμία με τον με τον Jimmy J-Nuts, ένα τύπο ο οποίος αυτός ο τυπάς ήταν, είχε ένα αυτοκίνητο γρήγορο που πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Ήξερε να οδηγάει πολύ γρήγορα και ακραία τύπος. Και είχε, ξέρω εγώ, πάνω του πιστολιά και τέτοια σφαίρες. True G για Ελλάδα και όλα σε εκείνη την εποχή. Και... Να ήταν ο Αντρέας, να ήταν το 96, γιατί θυμάμαι ότι ο Αντρέας ήταν 26-27, να ήταν πάντο. Έχουμε κακό ίντερνετ εδώ, γιατί έχει και κολό καιρό, βρέχει εδώ πέρα πάρα πολύ. Και επειδή είμαστε πάνω στο δεντρόσπιτο, το ίντερνετ είναι λίγο, ξέρεις, γαμισέτα. Τέλος πάντων, γράφει ο καθένας τη μαλακία του εδώ. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Ο Τζίμι μια μέρα μας γνώρισε έναν τύπο, τον Αντρέα, που ήταν, τον είχε φέρει στο σπίτι γιατί αυτός ήθελε κάπως να βρει beats για να ραπάρει και τέτοια. Οπότε ο Τζίμι που ήξερε τον Αρτέμι, γνωριστήκανε με τον Βαλάντι, τον αδερφό μου, και έτσι κάποια μέρα, έτσι ένα ωραίο απογευματάκι, μεσημέρι προς απόγευμα, εμφανίζεται αυτός ο τύπος στο σπίτι μας μαζί με τον Τζίμι, ένας ψηλός τύπος με σκούρα μαλλιά, κάποια τατουάζεις. Τότε εμείς τατουάζεις δεν είχαμε δει από κοντά ποτέ, ήταν, ξέρω, η πρώτη φορά που βλέπαμε τατουάζ. Ήμουν πολύ πιτσιρικάς εγώ ακόμα. Και φορούσε ένα γαλάζιο στάρτερ κι αυτός, σαν το Χαρμάνι.
Γαλάζιο Starter Cowboys, νομίζω, Dallas, κάτι τέτοιο ήταν. Το οποίο είχε μια κουκούλα και είχε κάποια lyrics ο άνθρωπος, ήθελε κάπως να τα κάνει, να τα ηχογραφήσει, να τα κάνει καμιά παραγωγή, κάτι τέτοιο. Τότε εμείς μέναμε με τη γιαγιά μας, γιατί αυτό το σπίτι που γινόντουσαν όλα αυτά. Ναι, είναι στο άλλο stream είναι 700 άτομα και περιμένουν, ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να βγουν και να μπουν σε αυτό. Γιατί για κάποιο λόγο δεν δουλεύει το άλλο το stream, κάτι έχει γίνει. Το είπα. Λοιπόν, και τέλος πάντων, μέναμε με τη γιαγιά μας εκείνη την εποχή και ήρθε η γιαγιά μέσα στο δωμάτιο να δει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί ήταν πολύ μεγάλος για τη δικιά μας την ηλικία να κάνουμε παρέα με έναν τύπο που είναι, ξέρω εγώ, 26-27 χρονών τότε ήταν αυτός. Και αμέσως ο Ανδρέας άλλαξε ένα πρόσωπο, έγινε, ξέρεις, ευγενικός αμέσως. Μίλησε, ξέρω εγώ, στη γλώσσα της γιαγιάς μου, να σου το πω και έτσι. Του ψήσε ένα καφέ, ξέρω εγώ, που ζήτησε ο άνθρωπος, με ένα νεράκι, το έφερε εκεί με το δίσκο η γυναίκα και πήγε κάθισε στο σαλόνι. Ο Ανδρέας είχε κάτι lyrics. Τα μισά μιλάγανε για το Θεό, τα άλλα μισά μιλάγανε για παρανομία. Ήταν η εποχή που μόλις είχε τελειώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης στην Ιθάκη, γιατί πήγαινε σε αυτό. Είναι γνωστό, ο Ανδρέας το έλεγε και μόνος σε φάση, αλλά ο Ανδρέας ήταν και original smoker. Κάπνιζε δηλαδή τα τσιγάρα του. Τι να λέμε τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ότι τα γάρα τα έβγαζε από την κουκούλα. Είχε δηλαδή μέσα στην κουκούλα του, από αυτό το ντάλας το φορούσε, πρέπει να ήταν, ξέρω, πάνω από 20 γάρα στριμμένα, έτοιμα. Και όποτε τελείωνε, παπ, έβγαζε, λες και ήταν τόξα. Έβγαζε ένα, παπ, το άναβε, παπ, έβγαζε ένα, μας πέταγε. Καπνίστε κι εσείς. Τα είχε έτοιμα, στριμμένα από πριν. Και εμείς τότε, ξέρεις, ήμασταν, παιδί μου, φουλ χασικλίδες και τέτοια. Θέλαμε να πίνουμε. Οπότε αρχίσαμε, ξέρεις, να βάζουμε κάτω λίγο αυτά τα beats. Ποιο θα του δώσουμε, ποιο θα, μήπως φτιάξουμε κάτι. Του φτιάξε κάτι ο αδερφός μου και λίγο στην αρχή, αλλά πιο πολύ ασχολήθηκα εγώ μαζί του, γιατί μου άρεσε η φάση του, ξέρεις, που ήταν λίγο τρελαμένος, ξέρω εγώ, και αυτά. Και είχε και, είχε και ένα πιστόλι μαζί του πάντα. Εδώ ένας έχει φαγωθεί και λέει τις μαλακίες του, δεν πειράζει, τον αγνοούμε τελείως, δεν υπάρχει. Και αυτή ήταν η πρώτη φάση που γνώρισαμε τον Ανδρέα. Μετά ο Ανδρέας για ένα διάστημα κάπως εξαφανίστηκε. Και μετά από λίγο καιρό βρεθήκαμε πάλι. Αυτός είχε ξεκινήσει και δούλευε. Είχε βγάλει μια κάρτα που έλεγε ότι κάνει παντός είδους δουλειές, φάση, ξέρω εγώ, μερεμέτια, βαψίματα, υδραυλικά, πλακάκια, μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, γιατί ήξερε τη δουλειά αυτή. Και τέλος πάντων, χανόμαστε για λίγο καιρό και μετά μια μέρα, εκεί πέρα που βγαίναμε την καθιερωμένη μας βόλτα για να πάμε να πάρουμε βινίλια, δίσκους ή CD, ξέρω εγώ, και τέτοια,
υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο το λέγανε Vicious Circle. Ήταν στην Ιπποκράτους, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω από εκεί που ήταν το Disco Ball. Τώρα δεν ξέρω αν το Disco Ball υπάρχει ακόμα. Μπορεί και να μην υπάρχει. Λοιπόν, και πηγαίναμε. Η βόλτα ήταν η εξής. Πηγαίναμε, κατεβαίναμε κέντρο Αθήνα, βγαίναμε στην Ομόνια, παίρναμε ό,τι CD βρίσκαμε εκεί πέρα στο μετρό. Δούλευε και ο Βουλιώτης τότε εκεί. Παίρναμε τίποτα από το Μετρόπολης, μετά φεύγαμε σιγά σιγά και πιάναμε τη Σόλωνος και περνάγαμε από ένα μαγαζί που λεγόταν Σόλωνος και Μασαλίας, που αυτό βρισκόταν από κάτω από ένα fast foodάδικο, σαν υπόγειο παράνομο δισκοπωλείο που είχε μέσα μόνο όχι παράνομο, τι λέω, μεταχειρισμένα βινίλια και CD, όπου μπορούσες, άμα ήθελες να πας να πουλήσεις τα CD σου εκεί, τους δίσκους σου εκεί, και τα βλέπε αυτός που είχε για το μαγάζι και σου λέγε, ωραία, σου δίνω από 100 δραχμές το κάθε ένα, ξέρω εγώ, έχεις, ξέρω εγώ, 10 σου δίνω χιλιάρικο, έχεις 20 σου δίνω 2, κάπως έτσι το έκανε αυτός. Και τέλος πάντων, υπήρχε, μετά η βόλτα συνεχιζόταν και βγαίναμε στην Ιπποκράτους και εκεί στην Ιπποκράτους ήταν το Disco Ball και μετά είχε ανοίξει ένα μαγαζί το οποίο λεγόταν Vicious Circle ή αλλιώς VC. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε αυτό το μαγαζί μέσα ήταν το πρώτο πολυκατάστημα που είχε σχέση με την κουλτούρα μας. Βασικά, μαγκές, επειδή βλέπω ότι όλο γράφεται μαλακίες και μπαίνουν μέσα στην οθόνη και για κάποιο λόγο πέφτει το μάτι μου εκεί, τα κλείνω μια στιγμή να μην βλέπω τις μαλακίες που γράφετε. Τώρα γράψτε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Γιατί θέλω να συνεχίσω αυτή την αφήγηση, γιατί το σημερινό επεισόδιο είναι ιστορικό, ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Στη δημοσκόπηση ψηφίσανε πάνω από 3.000 άτομα και διαλέξανε με 42-43% να γίνει για το λεκτικό. Οπότε, έχουμε και λέμε τώρα. Ναι, σε αυτό το μαγαζί μέσα δούλευε ένα παιδί το οποίο τον είχαν υπεύθυνο για τα βινίλια εκεί. Αυτόν τον λέγανε Παντελή. Ήτανε ο Πυρσάς, ο διάσημος, ο γνωστός, που αυτοκτόνησε πριν από λίγο καιρό. Με μεγάλη λύπη το λέω, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Ήμασταν εκεί και στην κηδεία του. Εκεί από το Χολαργό. Είχε πάρα πολλά τατούς και στο πρόσωπο, χωρίς μαλλιά. Είχε ένα χέρι, το ένα του χέρι ήταν όλο μαύρο και είχε ένα σήμα γουτάνγκ εδώ. Είχε πολύ φορτωμένος με πάρα πολλά τατού. Φαίνονταν πιο σκούρα τατού από μένα. Αυτός εκεί πέρα δούλευε και έκανε τον... Έφερνε τα βινίλια, αυτός επειδή ήξερε γαλλικά και ασχολιόταν με το γαλλικό ραπ, ήταν εκεί μέσα και έσπρωχνε τα βινίλια. Αυτό το μαγαζί είχε ένα section που πουλάγανε skateboards, ένα section που πουλάγε φαρδιά, hip hop ρούχα και τέτοια. Ναι, βινίλια, ρούχα και μετά από πάνω μπορούσες, άμα ήθελες, να βαρέσεις τατού, που ήταν κάτι πολύ σπάνιο για εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, δεν υπήρχε πολύ τατού. Ήταν εξής, να ήταν πολύ underground η φάση του τατού τότε. Και μπορούσες να κάνεις και piercing αν ήθελες. Εκεί μέσα έμαθα ο Παντελής piercing. Κάποιος που ήξερε piercing, αλλά το κάνει περισσότερο ερασιτεχνικά, το έδειξε και ξεκίνησε και αυτός και δούλευε, έκανε tattoos τότε. Ένας Έλληνας, νομίζω ο Τάσος ήταν, ο οποίος έφυγε από εκεί και έδωσε τη δουλειά στον Ανδρέα. Νομίζω έτσι έγινε. Και ξαφνικά, εκεί πέρα που ο Ανδρέας είχε ένα κάρο τατού, μετά ήταν και τατουατζής. Το θυμάμαι αυτό. Πρέπει να ήταν, πάντως σε αυτό το μαγαζί
είχαμε, όταν γυρίσαμε το βίντεο κλιπ στην Αθήνα, υπήρχε ακόμα αυτό το μαγαζί. Και από αυτό το μαγαζί είχαμε πάρει δανεικά κάποια ρούχα, εκείνο το πορτοκαλί μπουφάν από το, στην Αθήνα. Το είχαμε πάρει από εκεί. Ξέρεις, δανεικό, και μετά το επιστρέψαμε. Και κάποια ρούχα, κάτι φούτερ που φοράγα χωρίς κουμπούλα που ήταν από αυτό το μαγαζί. Οπότε ήταν εκείνο το αέρα, το οποίο το μαγαζί αυτό δούλευε κανονικά. Ναι, μετά θυμάμαι ότι ο Ανδρέας είχε ένα χώρο δικό του, όπου έφυγε από αυτό το κατάστημα και δούλευε, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που είναι το barcode τώρα, λίγο πιο πίσω, σε αυτό το χώρο γινόντουσαν οι δουλειές αυτές. Και ήταν πριν γνωρίσει τη γυναίκα του, πολύ πριν κάνουν παιδιά, και κάπως μου ζήτησε να πάω να δουλεύω σε αυτό το μαγαζί, γιατί φτιάξε ένα σαν underground μαγαζί, αλλά ήταν νόμιμο το μαγαζί κανονικά. Να δουλεύω εκεί πέρα, να κάνω λίγα τατούς και τέτοια, ή όχι τατούς, να σκουπίζω βασικά, να σφουγγαρίζω και να φτιάχνω καφέδες στους πελάτες και να δείχνω κανένα σχέδιο μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Αυτές ήταν οι πρώτες δουλειές που έκανα εγώ εκεί. Και ο Ανδρέας τον ενδιέφερε να πάρει από εμάς τα beats, ξέρω εγώ, την ηχογράφηση και αυτά, γιατί είχε τις ιδέες του. Ο άνθρωπος είχε πάντα τετράδια, έγραφε ρήμες και ήταν κάπως έτσι σαν ένα είδος, σαν να λέμε, ανταλλαγής. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Βέβαια, με τον Ανδρέα αναπτύξαμε μεγάλη φιλία. Ήτανε καλός, φιλότιμος ήτανε. Όταν έβλεπε κάποιον να υποφέρει, κάποιος να πονάει, κάποιος να μην έχει, έβρισκε να του δώσει. Πίστευε πάρα πολύ στο Θεό. Προσευχόταν στο Θεό. Μερικές φορές μας έβαζε με το ζόρι να προσευχηθούμε για κάτι, για οτιδήποτε, κάτι μπορεί να ήθελε, κάτι να γίνει, και νιώθω ότι μπορεί να... Το λέω λίγο και ακούγεται λίγο σαν αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Όταν, ας πούμε, προσεύχεσαι για κάτι και νιώθεις ότι η προσευχή σου δεν είναι αρκετή, να βάλεις, ξέρω εγώ, άλλους 10 μαζί σου να προσευχηθούν για τον ίδιο σκοπό. Κάναμε τέτοια πράγματα με τον Ανδρέα. Χριστιανικά πράγματα, έτσι, ορθόδοξα όλα. Έχω να σας πω ένα κάρο ιστορίες για τον Ανδρέα. Βέβαια, έχει φτάσει η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά, αλλά δεν θα κλείσω τώρα, εννοείται, γιατί τώρα αρχίζει η ιστορία και αυτό το επεισόδιο είναι λίγο, είναι κάτι που το θέλετε όλοι, το ζητήσατε, οπότε να το, εδώ είναι, να σας πω όλη την ιστορία όπως τη θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και τα πράγματα σιγά σιγά λιώνονται μέσα στο κεφάλι, ξέρεις, και χειμώνα, καλοκαίρι, καλοκαίρι, χειμώνα, ξανά και ξανά και ξανά, περνά τα χρόνια, κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου, σιγά σιγά αρχίζουν και σβήνουν μέσα από το κεφάλι, αλλά κάποια πράγματα υπάρχουν εκεί. Θυμάμαι να σας πω ένα σκηνικό με τους TXE. Από τους TXE ένας MC. Υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο, πώς λεγόταν, ήταν πίσω από το Hilton. Και πηγαίναμε σε αυτό το μαγαζί, ακούγαμε rap, παίζει ο DJ Ellis, ο DJ Alex, μπορεί να παίζει και ο DJ Batman εκεί μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα από αυτό το μαγαζί, άμα κάποιος το θυμάται να μου πει. Και τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε ένα crew από Άραβες, οι οποίοι
ήταν σκληροί τυπάδες αυτοί, πολύ σκληροί τυπάδες. Όλοι με κουμπούρια, ξέρω εγώ, κυκλοφορούσαν. Ο κωδικός του ρούχου, της ενδυμασίας του, ήταν φαρδιά ρούχα με χρυσές αλυσίδες. Αλλά ήταν εξής, με μουσια, αξίριστη, ξέρω εγώ, φουλ ναρκωτικά. Δεν δίνανε δεκάρα, ξέρω εγώ, αυτοί οι τυπάδες, πραγματικά. Πρέπει να είχαν πολλά λεφτά, γιατί σκοράραν ένα lifestyle κάπως, ας πούμε, και επικίνδυνο, αλλά και πλουσιοπάροχο ταυτόχρονα. Είχανε δηλαδή λεφτά για 5 δικηγόρους, για ό,τι μαλακία κάνανε, κάπως έτσι. Και ήταν αυτή η συμμορία, γιατί σαν συμμορία ήταν αυτή η ομάδα. Πώς το λέγανε αυτό το γαμημένο το μαγαζί, μπορώ να θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Πάντως ήταν πίσω από τα McDonald's, που είναι εκεί στο Hilton από πίσω, Μιχαλακοπούλου από πίσω, ήταν αυτό το μαγαζί. Ήταν τότε μία τύπισσα που ήταν σε ένα συγκρότημα που το λέγανε Ερηνίες, η οποία, ρε παιδί μου, αυτή την τύπισσα την γούσταρα ο αρχηγός από αυτούς τους Άραβους. Αλλά αυτή η τύπισσα άρεσε σε όλα τα αγόρια, όσοι φοράγαν παντελόνια εκεί μέσα, αυτή την τύπισσα γουστάρανε όλοι. Και αυτή η τύπισσα έσκαγε σε αυτά τα πάρτι και χόρευε συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρεις, έκανε αυτά τα γυναικεία που κάνουν, ξέρω εγώ. Και ντυνόταν ως εξής, χωρούσε ένα φαρδί hip hop παντελόνι, έτσι γυναικείο, αθλητικά από κάτω, και από πάνω φορούσε μόνο ένα top από μαγιό. Φάση μπικίνι, ρε παιδί μου. Και όλο το άλλο ξέρω, απλά χόρευε μέσα στο κλαμπ. Και μετά βάζει το μπουφανάκι της και έφευγε η κοπέλα. Καλή κοπέλα, δεν είχε δώσει δικαιώματα στα αλήθεια σε κανέναν. Και άκου εδώ πώς ρόλαρε αυτή η ιστορία και πώς τελικά τους ξελάσπωσε ο Ανδρέας. Γιατί άμα δεν ήταν ο Ανδρέας, μπορεί και να είχαν γίνει γαμιστέτα. Λοιπόν, από τους TXE ένας MC, να μην πω ποιος είναι, όπως χόρευε η κοπέλα, αυτός κράτησε το από το μαγιά από πίσω, αυτό που δένεις, το κράτησε και όπως κουνήθηκε η κοπέλα, έκανε ένα έτσι και λύθηκε το μαγιό και φάνηκαν το στήθος της. Και αυτή ξεσδράπηκε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και αυτός ο τύπος, ο αρχηγός, ας πούμε, από αυτή τη συμμορία, έσπασε ένα μπουκάλι πάνω στο κεφάλι του, αυτού που το έκανε. Και θα γινόταν χαμός και από ό,τι θυμάμαι, ναι, δεν ξέρω ποιος από όλους, πάντως κάποιος πήρε τηλέφωνο τον Ανδρέα, σε φάση Ανδρέα και εγώ είμαστε, σε φάση. Ο Ανδρέας ήταν ό,τι πιο δυνατό μπορούσε να βρουν αυτοί. Και πήραν τον Ανδρέα τηλέφωνο και ήρθε ο Ανδρέας εκεί με το XT, είχε, δεν θυμάμαι νομίζω, να είχαν εκεί για XT τότε. Και έσκασε να μιλήσει με τον τυπά να λήξει κάπως η φασαρία εκεί. Θυμάμαι, αυτό το σκηνικό το θυμάμαι, ναι λοιπόν. Και ήρθε ο Ανδρέας και τους έσωσε τότε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα, ένα μπουκάλι στο κεφάλι και λίγο σου είναι. Δεν αξίζει σε καμιά κοπέλα να το κάνεις αυτό. Είναι πολύ άσχημο. Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το περίμενα ότι θα το έκανε ο Μαν. Γιατί είναι βαρύ, ρε φίλε, τι πας και κάνεις τώρα να μου. Το θυμάμαι εγώ πολύ καλά το σκηνικό. Πώς λεγόταν αυτό το μαγαζί, ρε γάμο του. Τέλος πάντων, άμα το θυμάται κανένας, θα το γράψει κάτω στα comments. Λοιπόν, θα σας πω άλλη μια ιστορία. Θα σας πω άλλη μια ιστορία με τον Ανδρέα. Και ξέρεις, όταν ο Ανδρέας δεν είναι στη ζωή και έχει συγχωρεθεί ο άνθρωπος, και κάποια πράγματα